τον κόσμο. Θα καλήν ώρα, καλή σου μέρα. Θα καλό παιδί, νο ψεγενέθεν. Ψεγενέθεν, ουράνο εστάθεν. Τον εγενέσεν η Παναγία. Τον ανέστεσεν η Παρθένος. Καβάλγεψε χρυσό κουλάρι και κατήβε στο σταυροδρόμι, σταυροδρόμι και μυροδρόμι. Έρπαξαν τον οι Σιλευραίοι, Σιλευραίοι και μυρευραίοι. Ασαφρεντικά για συγκαρδία που μ' έσταξεν όλοι και φάντε όθεν έσταξεν και μύρωσέ τον, μύρωσέ τον και μυρωδία. Εμυρίστε να το κόσμο όλε για μυρίστε το και εσύ αφέντα, σι αφέντα, καλέ μ' αφέντα. Δε βασόταρες και λάση πόρταν, φέρω λούβας και λεφτοκάρια, φέρω μίγδαλα, φέρω καντζία. Καλησπέρα ανάρχοντες, κι αν είναι ορισμός σας Χριστού τη Θεία γέννηση, να πω στ' αρχοντικό σας Χριστός γεννάτε σήμερον. Βηθλεέμ την πόλη ουρανία γαλλώντες, χαίρε η φύση όλων εκτός πηλαίω τι κταίτε. Έφα τνητών αλόγων κι ο βασιλεύς των ουρανών, και επί της των όλων. Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα. Μέχρι χτες για σένα ήμουνα Θεός και εσύ για μένα ήσου φως, ένας γαλάζιος ουρανός. Μέχρι χτες ήμουν για σένα η πνοή, ήσου για μένα η ζωή, ζούσαμε και οι δυο μαζί μέχρι χτες. Μα ξαφνικά αλλάξαν όλα με ένα δύο που μου είπες. Ο άνεμος τα πήρε όλα, τις χαρές μας και τις λύπες. Μα ξαφνικά αλλάξαν όλα με ένα δύο που μου είπες. Ο άνεμος τα πήρε όλα, τις χαρές μας και τις λύπες. Μέχρι χτες έρχοσου μέσα στην καρδιά, με ανάβες πάντα φωτιά, με μία μόνο σου μάτια
μέχρι χτες. Μα ξαφνικά αλλάξαν όλα με ένα δύο που μου είπες. Ο άνεμος τα πήρε όλα, τις χαρές μας και τις λύπες. Μα ξαφνικά αλλάξαν όλα με ένα δύο που μου είπες. Ο άνεμος τα πήρε όλα, τις χαρές μας και τις λύπες. Έφυγα από το σπίτι μου μια μέρα με πελάτες. Ήμουν σχεδόν 18 κι είπα να βρω λογαριασμό μακριά απ' τους καυγάδες. Διάλεξα ένα φορτηγό με ξύλα φορτωμένο. Μάλωσα με τον οδηγό γιατί με φώναζε μικρό. Συνέχισα με τρένο. Έχω μάθει να κοιμάμαι με την πόρτα ανοιχτή. Δεν φοβήθηκα ποτέ μου και θα ανοίξω, άγγελέ μου, τη χρυσή σου φυλακή. Κοίτασαι να με προσέχεις κι ας την πόρτα ανοιχτή. Δεν αλλάζω πια το δρόμο και έχω πει στον ταχυδρόμο πως θα μείνουμε μαζί. Και έκανα λάθος προσευχές σε δανεικό κρεβάτι. Είδα την άκρη του γκρεμού, μα μου γίνε συνήθεια να μην θυμώνω τους θεούς, να κάνω φίλους τους εχθρούς, να αλλάζω την αλήθεια. Έχω με την πόρτα ανοιχτή. Δεν φοβήθηκα ποτέ μου και θα ανοίξω, άγγελέ μου, τη χρυσή σου φυλακή. Κοίτασαι να με προσέχεις κι ας την πόρτα ανοιχτή. Δεν αλλάζω πια το δρόμο και έχω πει στον ταχυδρόμο πως θα μείνουμε μαζί. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Εβίβα! Βράδυ Χριστουγέννων και είμαστε εδώ, στην έδρα του Δήμου Νέστου, στην Χρυσούπολη και στο Σάνι Μπιστρό Καφέ, όπου μας φιλοξενεί. Φυσικά, η παρέα μας είναι άκρος εορταστική. Μαζί θα περάσουμε ένα βράδυ Χριστουγέννων, λέγοντας όλοι μαζί, κυρίες και κύριοι, Εβίβα! Κοντά μας λοιπόν, όπως κάθε Κυριακή, η Μένη Μπρισμπαίου και ο Μιχάλης Μερκουρόπουλος. Χρόνια πολλά, Μένη. Χρόνια πολλά, Μιχάλη. Χρόνια πολλά, Γιάννη. Χρόνια πολλά σε όλους. Βάλαμε τα καλά μας, βάλαμε τα γιορτινά μας. Και την καλή μας διάθεση. Βεβαίως, είμαστε εδώ για να περάσετε υπέροχα. Σας υποσχόμαστε ένα
καταπληκτικό βράδυ. Βέβαια, το τραπέζι απαρτίζεται από ανθρώπους, τις εκπροσώπους ουσιαστικά της τοπικής αυτοδιοίκησης, ελεύθερους επαγγελματίες, ανθρώπους του πολιτισμού, με τους οποίους σήμερα θα μοιραστούμε αρκετές στιγμές, όμορφες στιγμές, εδώ, στην έδρα του Δήμου Νέστου, τη Χρυσούπολη. Λοιπόν, στόχος και σκοπός αυτής εδώ της εκπομπής είναι να ταξιδεύει εντός εισαγωγικών και να κάνει γνωστά τα στέκια στην Καβάλα αλλά και στην ευρύτερη περιφέρεια όπου επισκεπτόμαστε και να τα κάνει ακόμα πιο γνωστά στους σταμόνες, στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Έτσι, Μένει, έτσι, Μιχάλη. Έτσι. Γνωρίζουμε ανθρώπους, κάνουμε καινούργιες παρέες κάθε εβδομάδα. Έτσι ακριβώς. Τσιγκρίζουμε τα ποτήρια μας, ευχόμαστε το ένα στον άλλον. Διασκεδάζουμε μαζί, η πίστα μας περιμένει, η ορχήστρα μας είναι έτοιμη. Άλλωστε έχουμε αποδείξει το ταλέντο μας στο χορό. Και συνήθως τα τελευταία ευήδα χαρακτηρίζονται από τη λέξη ανατροπή. Σήμερα είναι άκρος εορταστικό το σκηνικό, το κλίμα και θα περάσουμε ένα βράδυ Χριστουγέννων μέσα από τη τηλεόραση του Σέντερ, τη τηλεόραση Μακεδονίας και Θράκης, υπέροχο. Άκρος εορταστικό και φυσικά μέσω της εταιρείας Cita Vision μπορείτε να μας παρακολουθείτε σε όλη την υπόλοιπη ελληνική επικράτεια. Λοιπόν, μα πάνω απ' όλα Μένει Μπρισμπέο θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και τους χορηγούς που χωρίς αυτούς ούτως ή άλλως για δεύτερη τηλεοπτική σεζόν δεν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε τον δεύτερο αυτό κύκλο εκπομπών, έτσι. Μάλιστα, θα τους αναφέρω. Ευχαριστούμε τον χώρο που μας φιλοξενεί. Είναι το Sunny Bistro Cafe και τον κύριο Σάβα Νικολαίδη. Το καφέ εμπόριο. Το καφέ εμπόριο Αφή Χριστοδούλου Ωμικρον Ε με τα προϊόντα της Jacobs. Το κελάρι διαλεκτό και τον κύριο Αποστολίδη Γιάννη με τα εκλεκτά κρασιά που συνοδεύουν απόψε τα φαγητά μας. Την εταιρεία Αλαντικών Ανανιάδη με τα τρία καταστήματα στην πλατεία Καπνεργάτη, στον Άγιο Νικόλαο και στο Περιγιάλι. Τα κοτόπουλα 8 στην Κουντουριό του Καβάλα, όπου έχουμε ντύσει και το εορταστικό μας σκηνικό. Τη Δήμητρα Καζατζίδου και τους στολισμούς που επιμελήθηκε πολύ πολύ ζεστά και όμορφα το τραπέζι μας. Την εταιρεία Φίλτρο Νερού Ακουάριους, την κυρία Ελένη και το κομμωτήριο Αμερικάνου και το αρτοπείο Μενέλαος. Που χωρίς αυτούς πραγματικά δεν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε όπως είπαμε. Είμαι όμως ιδιαίτερα γεμάτος σήμερα, ιδιαίτερα ευτυχισμένος και νομίζω το ίδιο αισθάνεστε εσείς, γιατί πέρα από τους ανθρώπους που βρίσκονται προσκεκλημένοι στο σημερινό τραπέζι, είναι μετά από ένα χρόνο περίπου προσκεκλημένοι και η υπόλοιπη έστω οικογένεια της τηλεόρασης του Σέντερ. Βέβαια. Ναι, και νομίζω ότι όπως όλοι θέλουν να κάνουν Χριστούγεννα με τις οικογένειές τους, έτσι λοιπόν κάνουμε και εμείς αυτό το ρεβεγιόν με την οικογένειά μας. Έτσι ακριβώς. Και με την πρόεδρο και την δημοσύμβουλο της τηλεόρασης Μακεδονίας Θράκης, την Εύα Πασαλίδου, αλλά και τον γενικό διευθυντή της τηλεόρασης του Σέντερ, Νίκο Σπιτσέρη. Εύα, Νίκο, χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και με όλους τους υπόλοιπους συνεργάτες. Και φυσικά εκ των δεξιών μου έχω τον οικοδεσπότη ουσιαστικά της επαρχίας Νέστου, του Δήμου Νέστου, εδώ στη Χρυσούπολη, τον Δήμαρχο Νέστου, τον κύριο Βαγγέλη Τσοπανόπουλο. Κύριε Τσοπανόπουλε, χρόνια πολλά. Χρόνια να είστε πολλά. Καλά, χρόνια με πολλά. Υγεία. Με υγεία πάνω απ' όλα, να είστε καλά. Θα περάσουμε καλά. Φυσικά θα περάσουμε καλά. Καταρχήν θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω στο Δήμο Νέστου, ένα φιλόξενο Δήμο. Να ευχαριστήσω την οικογένεια του Σέντερ που μας συμπεριέλαβε σήμερα σε αυτό το γιορτινό τραπέζι. Είμαστε από τους ανθρώπους που στηρίζουμε το κανάλι, όχι μόνο ο Δήμος, αλλά πιστεύω όλοι οι κάτοικοι του Δήμου. Είναι χαρά μας που είμαστε σήμερα εδώ όλοι μαζί και πιστεύω ότι θα περάσουμε καλά όλη την υπόλοιπη βραδιά. Θα χορέψουμε. Γιατί όχι, στο επιβάλλει η μέρα σήμερα, θα το κάνουμε. Ούτως ή άλλως έχουμε μαζί μας την συντροφιά μας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χρυσοχωρίου, που είναι πολλά υποσχόμενος και φυσικά πολλοί είναι οι σύλλογοι εδώ στην επαρχία Νέστου που δίνουν δυναμικό παρόν σε όλες τις εκδηλώσεις, έτσι. Δήμο. Να πω, είναι πολύ σημαντικό. Ο Δήμος στηρίζεται στους συλλόγους. Υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση με αυτούς. Είναι πάρα πολύ σημαντική η συμβολή τους στα πολιτιστικά δρόμενα. Και θα ήθελα να σταθώ τώρα στον καλεσμένο Σύλλογο Πολιτιστικό του Χρυσοχωρίου. Ναι. Είναι μεγάλη περηφάνεια και η δική μου, γιατί καταρχήν είναι το χωριό μου. Έτσι, από εκεί κατάγομαι κι εγώ. Είναι χαρά μου μεγάλη. Και αυτό που πραγματικά αξίζει να πω και είναι συγκινητικό είναι ότι ξεκίνησα κι εγώ την όποια καριέρα από αυτόν τον Σύλλογο τον Πολιτιστικό. Έτσι, είμαι από τα ιδρυτικά μέλη, ήμουν κι εγώ πρωτοχορευτής κάποτε. Άρα λοιπόν η συγκίνηση είναι διπλή και η χαρά μου μεγαλύτερη. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τους απολαύσουμε και χορευτικά. Φυσικά. Αλλά μαζί τους θα μπερδευτούμε και στην πίστα. Φυσικά, θα αποδείξουμε το ταλέντο μας και βεβαίως δεσμεύουμε. Ναι, θα το κάνω πράξη, δεν χρειάζεται δέσμευση.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε να πείτε, παιδιά, κάτι άλλο. Όχι, ένα. Ότι... Εγώ θα πω γιατί αισθάνομαι λίγο άγχος σήμερα με όλη την οικογένεια εδώ. Μα του γιατί? Σέντερ και την πρόεδρο, την οποία θα την ακούσουμε αργότερα. Θα περάσουμε πολύ ωραία. Έχουμε δέσει σαν παρέα πια. Τα Χριστούγεννα είναι για όλους και περνάμε πολύ όμορφα ούτως ή άλλως. Θέλω να δώσουμε λίγο τον λόγο και στο άλλο άκρο του τραπεζιού, τον κύριο Μιλτιάδη Πασαλίδη. Κύριε Πασαλίδη, δήμαρχε, είναι ο δήμαρχος ουσιαστικά προ. Πόσων ετών, κύριε Πασαλίδη? Τι εννοείται, πόσα χρόνια δήμαρχος? Πριν πόσα χρόνια και για πόσα χρόνια? Στην πολιτική του Δήμου μπήκα το 82, το 78 συγγνώμη, και έφυγα το 98. Έκανα μία τετραετία πρόεδρος, μία αντιπολίτευση αρχηγός και 12 χρόνια δήμαρχος. Αυτή είναι η πορεία μου. Για την οποία μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες, εν πάση περιπτώσει. Κοιτάξτε, εγώ είμαι περήφανος γιατί πέρα από τα όρια του Δήμου μας, που τότε ήταν ένας μικρότερος Δήμος, Σκέτη Χρυσούπολη βέβαια, διατέλεσα πρόεδρος της ΕΔΚ και με καμάρι ενημερώνω σήμερα το λαό της Καβάλας από εδώ, αν είναι δυνατόν να ακουστεί, ότι τα σημερινά γραφεία της ΕΔΚ, τα οποία είναι πολυτελέστατα, αγοράστηκαν επί δημαρχίας, επί προεδρίας μου στην ΕΔΚ, διότι κατήργησα τις εκδρομές του Τζάμπα Ευρώπη. Μάλιστα. Σε πρώτη χρονιά που ανέλαβα, τα 60 εκατομμύρια δραχμές που παίρναμε ετήσια συνδρομή, τα διέθεσα σε 2 χρόνια περίπου και αγόρασα αυτό το περίφημο διαμέρισμα της Οδού Φιλίππου, το οποίο εγκατέστησα την ΤΕΔΚ. Ένα από τα επιτεύγματα. Την τοπική ένωση δήμων και κοινοτήτων. Και είμαι περήφανος γι' αυτό, γιατί όλοι οι δήμαρχοι που πέρασαν από εκεί, σαν πρόεδροι κλπ., κατά καιρούς ανταμώνουμε κάπου και κάπου τα λέμε. Μάλιστα. Εγώ εύχομαι σε όλους καλές γιορτές και να περάσουμε καλά. Να είμαστε καλά, με υγεία. Και στο Σέντερ και στην ανεψιά μου, εντός εισαγωγικών, λέω την Βαρβάρα την Πασαλίδου. Την Εύα την Πασαλίδου. Ναι. Την οποία την αγαπώ πάρα πολύ από μικρή και στην οποία έδωσα αρκετές συνεντεύξεις τον καιρό εκείνο και μία από όλες ήταν προσωπική, η οποία νομίζω έκανε ένα ρεκόρ, δεν ξέρω πόσο ήταν ακριβώς. Ναι, χτύπησε κόκκινο. Αυτά είναι το παρελθόν. Ουσιαστικά ήταν το βιογραφικό σας, το πορτρέτο σας, αυτό σκιαγράφησε η Εύα Πασαλίδου πριν αρκετά χρόνια. Περίπου, ναι. Θα τη ρωτήσουμε λίγο αργότερα. Ωραία. Εγώ εύχομαι η σημερινή κακοδαιμονία, αν θέλετε η σημερινή άσχημη κατάσταση της χώρας να ξεπεραστεί, διότι πράγματι περνάμε δύσκολους καιρούς. Και είμαι από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μέσα τους μεγάλη ανησυχία για το τι μελιγενέστε από εδώ και μπρος. Εύχομαι και στην πατρίδα μας να σταματήσει αυτό το κακό και σε εμάς να περνάμε καλά και προπάντων να έχουμε μεταξύ μας μια σύμπνοια ως πολίτες και ως λαός αυτού του νομού. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάντως, τι ωραίο, και εύχομαι και στον κύριο Τσομπανόπουλο με τον καιρό να περάσουν οι θητείες του και να βρεθεί σε ένα επόμενο Εβίβα μετά από 10, 15, 20 χρόνια να είναι ετοιμόμενο πρόσωπο και αυτός από τον τότε Δήμαρχο Παγκαίου. Πολύ ωραίο πράγμα να αναγνωρίζετε εδώ στο Βουλή. Είναι γεγονός. Θα έδινα τον λόγο στον κύριο Γιώτη Τσεντεμίδη, αλλά για να κουμπώσουμε ουσιαστικά όλο αυτό, θα ήθελα να δώσω τον λόγο στην Εύα Πασαλίδου για να έρθει να κουμπώσει με αυτά τα τελευταία λόγια του κυρίου Πασαλίδη. Εύα μου. Δεν είμαι μικρόφωνο, να κουμπώσω πάνω στην κάμερα σίγουρα πάντως. Με αφορμή, Γιάννη, αυτά που είπες, όντως όλη η οικογένεια του Σέντερ δεν βρίσκεται εδώ, θα βρίσκεται στο πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν που θα κάνουμε. Χαίρομαι και εγώ πολύ ιδιαίτερα που σήμερα κατάφερα μαζί με τον Νίκο τον Σπιτσέρη να βρίσκομαι εδώ στην όμορφη παρέα σας. Παρά τις υποχρεώσεις που όλοι λίγο πολύ έχουμε. Χαίρομαι πολύ, λοιπόν, Δήμαρχε, που ήρθαμε στην φιλόξενη πόλη σας, προκειμένου να διασκεδάσουμε και να περάσουμε όμορφα. Για μας το συγκεκριμένο μαγαζί αποτελεί και ένα στέκι γιατί το έχει ένας φίλος. Αλλά όσον αφορά για τον κύριο Πασαλίδη, για μένα είναι θείος χωρίς εισαγωγικά και χωρίς παρενθέσεις. Γιατί δεν σας κρύβω, όταν πρώτο ξεκίνησα, δεδομένου ότι ο πατέρας μου ήταν επιχειρηματίας και δεν ήταν εκτεθειμένος στα φώτα, οι περισσότεροι με ρωτούσαν αν είμαι η κόρη του κυρίου Πασαλίδη. Και εννοούσαν του κυρίου Μιλτιάδη Πασαλίδη. Λοιπόν, όταν εγώ ρώτησα τον μπαμπά μου ποιος είναι αυτός ο δήμαρχος, πες μου δύο λόγια για να ξέρω, και έτρεξα και διάβασα πράγματα, αισθάνθηκα πάρα πολύ περήφανη. Οπότε, επειδή δεν μπορούσε να γίνει ο δεύτερος πατέρας μου, αποφάσισα και έλεγα: δεν είμαι η κόρη του, όμως είμαι η ανιψιά του, που φέρω αυτό το επίθετο. Καλησπέρα. Εύχομαι σε όλους καλά Χριστούγεννα. Πάνω απ' όλα να έχουμε υγεία
αισιοδοξία, ανθρώπους και φίλους που μας αγαπούν, να διασκεδάζουμε και εύχομαι όλα τα σπίτια να έχουν ένα γεμάτο τραπέζι όπως καλή ώρα το δικό μας. Καλή επιτυχία και καλή διασκέδαση σε όλους μας. Λοιπόν, μπράβο μας, έτσι. Λέγοντας κυρίες και κύριοι όλοι μαζί εδώ από την Χρυσούπολη, την έδρα του Δήμου Νέστου, Εβίβα! Εβίβα!